Ladies and gentlemen, the 2017 Intercollege graduation ceremony is about to begin. Please welcome the Masters of Ceremony, Ms. Fanny Papa Mikhail and Ms. Sofia Mikhail. Κυρίες και κύριοι, η τελετή αποφύτισης 2017 αρχίζει. Υποδεχτείτε τις παρουσιάστριες της τελετής, κυρία Φανή Παπαμιχαήλ και κυρία Σοφία Μιχαήλ. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that we welcome you to the 2017 Intercollege graduation ceremony. Κυρίες και κύριοι, είναι μια ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε απόψε στην τελετή αποφύτισης 2017 του Intercollege. Η τελετή αρχίζει με την είσοδο της πομπής των αποφύτων. Παρακαλώ, υποδεχτείτε την τάξη του 2017. The ceremony begins with the graduates' procession. Please welcome the graduating class of 2017. To welcome the academic community, which will now make their ceremonial entrance from the rear of the auditorium. Και τώρα ας υποδεχθούμε όρθιοι την ακαδημαϊκή πομπή που θα εισέλθει από το βάθος της πλατείας. Thank you.
Συνεχίζουμε με τον χαιρετισμό του Δόκτωρ Εμίλου Σολομού, πρόεδρο του Intercollege. We would like to call on the president of Intercollege, Dr. Emilio Solomu, who will now deliver his keynote address. Έντιμε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, αξιότιμε κύριε Μιχάλη Αντωνίου, Γενική Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών Βιομηχάνων, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κυρία Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κύριε Ανώτερε Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κυρία Ανώτερη Διεκτελεστική Διευθυντή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εκπρόσωποι κομμάτων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί απόφοιτοι. Το Intercollege, αποτελούμενο από τα τρία παραρτήματα Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, συμπληρώνει φέτος μια επιτυχή πορεία 37 χρόνων. Όταν το 2007 η πανεπιστημιοποίηση έφερε στη ζωή το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, δεν είχε πραγματοποιηθεί η αρχική μας επιδίωξη όπως μετεξελιχθεί όλο το κολέγιο σε πανεπιστήμιο και έτσι ξαφνικά και τα τρία κάμπουσες του κολεγίου βρέθηκαν σε μια αποδυναμωμένη και δύσκολη θέση. Τα κύρια ακαδημαϊκά προγράμματα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο και το κολέγιο βρέθηκε με λίγους φοιτητές. Όμως, παρά τις δυσκολίες, οι διευθύνσεις και των τριών παραρτημάτων άρχισαν μια ανεπίμονη προσπάθεια επαναπροσανατολισμού και καθορισμού νέων στόχων. Στη Λευκωσία έγινε στροφή προς τα επαγγελματικά προγράμματα. Στη Λεμεσόν και τη Λάρνακα αναζητήθηκαν νέα προγράμματα και νέες κατευθύνσεις. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την αποφύτιση των φοιτητών και από τα τρία κάμπουσες. Η ανωδική πορεία έχει αρχίσει. Ο αριθμός των φοιτητών που αποφυτούν αυτή τη χρονιά και από τα τρία παραρτήματα είναι 187. Οι απόφοιτοι που βρίσκονται απόψε μαζί μας στην τελετή αποφύτισης είναι 131 και προέρχονται από 28 διαφορετικά προγράμματα. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι σήμερα έχουμε μια κοινή τελετή αποφύτισης για τρίτη χρονιά μέσα στα πλαίσια μιας πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των τριών παραστημάτων. Αυτό γίνεται πιο αναγκαίο για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και να προσφέρουμε στους φοιτητές του κολεγίου τις καλύτερες συνθήκες και ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση. Το Intercollege Λευκωσίας δίνει βαρύνουσα σημασία στην προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας μέσω της ενεργούς αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων. Προωθεί την κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus και αναβαθμίζει συνεχώς τις υποδομές του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας. Το Intercollege Λάρνακας συνεχίζει να προσφέρει προγράμματα σε επαγγελματικούς κλάδους και είναι τώρα και η έδρα της Ναυτικής Ακαδημίας που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει και να εντάξει νέους και νέες στον πολλά υποσχόμενο τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Σημαντική είναι και η συνεργασία με τις Sea Chefs, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας της κρουαζέρας. Το Intercollege Λεμεσού, πιστό στην αποστολή του, συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην πολύπλευρη ανάπτυξη της πόλης που το φιλοξενεί και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι.
Συγκεκριμένα, προσφέρει ευκαιρίες μόρφωσης και επιμόρφωσης σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ταξιδεύουν καθημερινά μακριά από την πόλη τους για να σπουδάσουν ή να επιμορφωθούν. Παραχώρησε ένα αριθμό υποτροφιών σε άτομα που επιθυμούσαν να σπουδάσουν και δυσκολευόντουσαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Συνέχισε τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της πόλης και πολλά άλλα. Γι' αυτούς όλους τους λόγους πιστεύουμε ότι το Intercollege με τα προγράμματά του έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό και χρήσιμο που μπορεί να βοηθήσει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων του. Δεν θέλω να σας κουράσω με ένα μακροσκελή κατάλογο των προγραμμάτων και των επιτυχιών και των τριών παραρτημάτων του Intercollege. Οι αρμόδιοι είναι πάντοτε έτοιμοι και πρόθυμοι να σας δώσουν ό,τι πληροφορίες θα ήθελατε. Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες απόφοιτοι, έχετε συμπληρώσει με επιτυχία ακόμα ένα σημαντικό στάδιο στη ζωή σας. Πριν μερικά χρόνια αρχίσατε τις σπουδές σας στο Intercollege με τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τις αγωνίες σας. Διάβασμα, εξετάσεις, πρακτική άσκηση. Τώρα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Σίγουρα πρέπει να νιώθετε περήφανοι ότι συμπληρώσατε με επιτυχία τις απαιτήσεις του προγράμματός σας και είσαστε απόψε εδώ για να σας απονεμηθεί ο σχετικός τίτλος σπουδών. Όμως, η ολοκλήρωση ενός κύκλου είναι ταυτόχρονα και η αρχή ενός άλλου καινούργιου κύκλου με τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Τώρα είσαστε πιο όριμοι και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις καινούργιες προκλήσεις. Περαιτέρω σπουδές ή εργασία. Σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες, γιατί και οι καιροί μας είναι δύσκολοι. Η ανεργία είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. Εξοπλισμένοι με το τι σας έχει προσφέρει το κολέγιο, θα αγωνιστείτε και είμαι σίγουρος ότι με υπομονή και επιμονή στο τέλος θα βγείτε νικητές. Σας συμβουλεύω να ακολουθήσετε κάποιες στάσεις και πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Να έχετε όραμα και πάντοτε να βάζετε ψηλούς στόχους. Να είσαστε ευέλικτοι και να προσαρμόζεστε στις οποιασδήποτε συνθήκες θα συναντήσετε στην κάθε δεδομένη στιγμή. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να εργαστείτε σκληρά και τίμια. Να παρακολουθείτε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να εφαρμόζετε ό,τι αφορά το δικό σας κλάδο. Όποιος μείνει πίσω, θα τον προσπεράσουν οι εξελίξεις. Να επιδιώκετε τον συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεών σας στο δικό σας τομέα. Να επιδιώκετε να είστε αρχηγοί και όχι ουραγοί. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία της οποιασδήποτε επιτυχίας. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι να τολμήσετε, να έχετε αυτοπεποίθηση και να κυνηγάτε με επιμονή αυτό που θέλετε. Να μην φοβάστε την αποτυχία. Πάντοτε να θυμάστε ότι εκείνοι που δεν κάνουν ποτέ λάθος είναι αυτοί που δεν τολμούν να δοκιμάσουν οτιδήποτε τολμηρό. Διαβάστε για τη ζωή ανθρώπων που πέτυχαν στη ζωή τους, είτε τώρα είτε στο παρελθόν. Είτε αυτός είναι ο Bill Gates ή ο Ford ή και τόσοι άλλοι που είχαν αποτυχίες στη ζωή τους. Δεν τα έβαλαν όμως κάτω και τελικά πέτυχαν. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι για συνεργασία. Όταν κάποιος θέλει να πάει κάπου γρήγορα, προχωρά μόνος του. Όποιος όμως θέλει να πετύχει, προχωρά μαζί με άλλους.
να δείχνετε πάντοτε ταπεινότητα και συμπόνια για τον συνάνθρωπό σας. Στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η παγκοσμιοποίηση, τα σύνορα και οι ορίζοντες του καθενός δεν μπορεί να είναι πλέον τα σύνορα της δικής του χώρας. Θα πρέπει να είστε Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά ταυτόχρονα και παγκόσμιοι. Θα ανοίξετε τα φτερά σας και θα πετάξετε εκεί που θα σας πάρουν τα όνειρά σας. Ποτέ όμως δεν πρέπει να ξεχάσετε τις ρίζες σας και την ταυτότητά σας. Δεν υπάρχει η ιδανική φόρμουλα επιτυχίας. Ο κάθε ένας από εσάς θα χαράξει τη δική του πορεία προς την επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε. Το κολέγιο και η οικογένειά σας σας έχουν προετοιμάσει κατάλληλα για τον αγώνα της ζωής. Τώρα εναπόκειται σε εσάς να το εφαρμόσετε στην πράξη. Εύχομαι σε όλους και όλες καλό καλοκαίρι, καθώς και επιτυχία και ευτυχία στη ζωή σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Σολομού. Εκ μέρους των αποφύτων θα απευθύνει χαιρετισμό στα ελληνικά η Ροξάνα Νέμες του Πτυχιακού Προγράμματος Διεύθυνση Επισητιστικών Τεχνών του Intercollege Λευκοσίας. On behalf of the graduating class, Roxana Nemes of the Bachelor in Culinary Arts Management Program of Intercollege Nicosia will now pay her tribute to the graduates in Greek. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί καθηγητές, συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, γονείς και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα και χαρά να στέκομαι σε αυτό το βήμα εδώ, ενώπιον σας, στη σημερινή εκδήλωση ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων του Intercollege. Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη, όχι μόνο επειδή ολοκληρώθηκε ο κύκλος μαθημάτων, αλλά επιπλέον επειδή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας. Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, σήμερα επιβραβεύονται οι κόποι και οι προσπάθειες μας σε όλα αυτά τα χρόνια φοίτησης. Μας αξίζει λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο και ευχές για μια πετυχημένη σταδιοδρομία και ευτυχία στη ζωή. Σήμερα επίσης επιβραβεύονται οι αγώνες των γονιών μας, που τόσο μας στήριζαν και αυτή τη στιγμή μας καμαρώνουν περήφανοι και συγκινημένοι. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει και σε εσάς, αγαπητοί μας γονείς, για τους δικούς σας αγώνες και προσπάθειες. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξή τους και τη μεγάλη υπομονή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Σας ευχαριστώ. Σήμερα όμως επιβραβεύονται και οι κόποι των καθηγητών μας, που βλέπουν στα πρόσωπα μας τις προσπάθειες τους να ευοδώνονται. Έναν τρίτο λοιπόν μπράβο σε όλους τους καθηγητές μας και στο προσωπικό του Intercollege, που μας βοηθήσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Σε αυτά τα χρόνια, οι αναμνήσεις πολλές. Αξέχαστο θα μας μείνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μέναμε μόνοι, χωρίς την παρέα οικογένειας και φίλων, για να μελετήσουμε και να πετύχουμε τον υψηλό μας στόχο. Ακόμη, είμαι σίγουρη ότι σε όλους μας θα μείνουν αξέχαστες οι ατέλειωτες ώρες μελέτης, η προετοιμασία της εξετάσης, οι εργασίες, αλλά και οι κόποι μας. Σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω πια ότι οι κόποι μας όχι μόνο απέδωσαν καρπούς, αλλά μας έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξουμε ξεχωριστές φιλίες μεταξύ μας και πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Τάξη του 17. Παρά το γεγονός ότι προερχόμαστε από διαφορετικό περιβάλλον ο καθένας και πολλές φορές από διαφορετικές χώρες, μάθαμε να δουλεύουμε ομαδικά και αυτό μας έκανε πιο δυνατούς. Ζούμε σε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό κόσμο που απαιτεί επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Να είστε σίγουροι ότι οι εμπειρίες που αποκτήσαμε εδώ, στο Intercollege, μας προετοιμάσαν κατάλληλα για να μπούμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε μια αξιοπρεπή θέση στην αγορά εργασίας. Και για το τέλος, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για σταυροδρόμια της ζωής, για χρήσιμα εφόδια, για την αξία των ονείρων, της προσπάθειας και για άλλα αυτονόητα που κατανοούν κουραστικά και ανούσια.
ούτε για τυποποιημένες συνταγές επιτυχίας. Εύχομαι σε όλους μας να κατακτήσουμε τη γνώση, να την κάνουμε πάθος, όχι ανάγκη. Να δουλέψουμε με αυτήν, να μείνουμε ανοιχτοί σε τάσεις και προβληματισμούς. Να μην συμβιβαστούμε με το μέτριο και το συνηθισμένο. Να γίνουμε φορείς του νέου, να δημιουργήσουμε ιδέες και καινοτομία. Να επενδύσουμε στη μοναδικότητά μας, στα στοιχεία του εαυτού μας. Κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει αυτό που ήδη είμαστε. Τάξη του 2017. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία και ζωή και εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα στο Intercollege. Τάξη του 2017. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Ροξάνα. On behalf of the graduating class, Margarita Shaheen of the Bachelor in Accounting and Finance program of Intercollege Limassol, which is validated by Middlesex University, will now pay her tribute to the graduates in English. Εκ μέρους των αποφύτων θα απευθύνει χαιρετισμό στα αγγλικά η Μαργαρίτα Σαχίν του πτυχιακού προγράμματος Λογιστική και Χρηματοοικονομικά που προσφέρει το Intercollege Limassol σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Middlesex. Honorable guests, faculty and staff, fellow graduates, families and friends, welcome to the 2017 Intercollege graduation ceremony. It is my honor to address you tonight on behalf of the graduating class. First, we would like to thank you for honoring us with your presence this evening to celebrate our graduation, a conclusion of a chapter in our lives, but also a starting point of new journeys and adventures. It seems like it was only yesterday that we started working towards our degrees and diplomas. As a matter of fact, there were times when we felt that exams would never end. Graduation seemed to be so far away, an eternity, but here we are. Besides the skills and knowledge we acquired, there are wonderful memories which we'll treasure for the rest of our lives. At this precise moment, we are writing with pleasant relief the last paragraph of a chapter full of ups and downs. Hard work, but there was fun. Complaints at times, but laughter followed. Stress accompanied by excitement. At this stage, we would like to thank our families and friends who supported us all the way. Please allow me to express my deepest gratitude to my own family for standing by me during thick and thin. Thank you so very much. We'd also like to thank our tutors and the administrative staff for being so approachable and ready to help. Thank you for everything. Dear fellow graduates, I wish you all the best life has to offer. May you reach your aspirations in your careers and personal lives. There are new challenges ahead, new battles to give, but today, we can take a deep breath, enjoy the moment, and use it as a reminder that we can achieve our goals as long as we're committed, diligent, and motivated. Times are hard, but keep your heads up, your minds open, and your souls pure. Never, never give up. This is not a cliche. Make it a way of life. Graduating class of 2017, congratulations. Thank you. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Κύριος ομιλητής της απόψινής βραδιάς είναι ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου. Παρακαλούμε τον κύριο Αντωνίου όπως προσέλθει για την ομιλία του. Tonight's keynote address will be delivered by Mr. Michael Antoniou, Director General of the Cyprus Employers and Industrialists Federation. We invite Mr. Antoniou to address the graduating class of 2017. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Intercollege, αξιότιμε κύριε Εκτελεστική Διευθυντή των Intercollege Λευκωσίας και Λάρνακας, αξιότιμε κύριε Διευθυντή του Intercollege Λεμεσού, αξιότιμε κύριε Πρίτανη και κυρία Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αξιότιμε κύριε Εκτελεστική Πρόεδρε του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, φίλε Αντώνη, αξιότιμοι εκπρόσωποι κομμάτων,
Αγαπητοί απόφοιτοι και γονείς, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Έναν τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου στις αρχές του Intercollege για την τιμή που περιποιούσε σε μένα και την Ομοσπονδία Ανεργοδοτών και Βιομηχάνων, ζητώντας μου να προσφωνήσω την αποψινή τελετή αποφοίτησης. Θα προσπαθήσω στα 7 λεπτά που είναι λίγο παραπάνω που μου παραχωρήθηκαν να τα αξιοποιήσω μοιραζόμενο σκέψεις και προβληματισμούς όχι με παιδιά που αποφοιτούν, αλλά με συναδέλφους που από αύριο θα είναι πολύτιμη κρίκη της μακράς παραγωγικής αλυσίδας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε πολίτες μιας χώρας περιορισμένης σε έκταση και πληθυσμό, αλλά με απεριόριστες δυνατότητες και προπτικές. Θυμάμαι στην πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο ως υποψήφιας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συντάκτης της έκθεσης ρωτούσε τι γυρεύει στην Ευρώπη, μια χώρα που είναι νότια της Τίνιδας και ανατολικά του Κιέβου, διότι γεωγραφικά εκεί βρίσκεται η Κύπρος, νοτιότερα από μια αφρικανική χώρα και ανατολικότερα μιας ασιατικής χώρας. Πολιτισμικά όμως, πολιτικά, ιστορικά και οικονομικά, η Κύπρος ήταν πάντα κομμάτι της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και από το 2004 είναι και θεσμικά τμήμα της Ευρώπης. Αυτή η χώρα με όλα της τα κουσούρια και όλες της τις ελλείψεις διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και τον δέκατο μεγαλύτερο στον κόσμο εμπορικό στόλο. Έχει ένα δίκτυο με καταπληκτικές νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Έχει βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων και τεχνολογιών αιχμής που εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες ίσως σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ενώ σταδιακά, με μεράκι και με σημαντικές επενδύσεις, αναπτύσσει έναν καταπληκτικό δίκτυο σχολών και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λαμπρό και πρωτοπόρο δείγμα του οποίου είναι φυσικά το σχολείο από το οποίο απόψε αποφυτάται. Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες, απαριθμώντας τις επιτυχίες ενός λιλιπούτιου λαού μιας μοιρασμένης χώρας. Επιτεύγματα αντιστρόφως ανάλογα του μεγέθους μας. Όχι για να νιώσουμε σημαντικοί και σπουδαίοι, αλλά για να κατανοήσουμε ότι και οι μικροί μπορούν για τα μεγάλα, ότι και οι λίγοι μπορούν για τα πολλά. Με αναγκαία εφόδια τη γνώση της εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Με όπλα τη διαρκή κατάρτιση και εξειδίκευση. Με συντροφιά την ευχή της μάνας και την εθάριση του πατέρα. Αλλά πάνω απ' όλα με τη δύναμη εκείνης της βαθιά ριζωμένης, της φυριλατημένης μέσα από αιώνες αιώνων, της χαραγμένης ανεξίτηλα στον DNA της φυλής μας, της εσωτερικής ανάγκης για ανύψωση, της άσβεστης σπίθας της δημιουργικότητας, της ακατάπαυστης δίψας για πρόοδο και προκοπή. Με αυτά τα ανεκτήμητα εφόδια για πρίγα ξεκινάτε μια διαδρομή δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα καταπληκτική και μοναδικά συναρπαστική. Η πορεία θα είναι δύσκολη. Μην ψάχνετε το δρόμο. Σε αυτόν το ταξίδι το δρόμο δεν το βρίσκεις. Το φτιάχνεις προχωρώντας. Και ενώ είναι άκρως αναγκαίο να έχετε στόχους και στρατηγικό σχέδιο, μην περιμένετε να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποιοσδήποτε στόχος, για να αρχίσετε να ζείτε. Μην αποδεχτείτε ποτέ ότι η ζωή σας, η χαρά σας, η ευτυχία σας θα αρχίσει μόλις τελειώσω τις σπουδές μου, μόλις αποκτήσω τη δουλειά που θέλω, μόλις αγοράσω το σπίτι μου, μόλις μεγαλώσουν τα παιδιά μου, μόλις ξοφλήσω το δάνειό μου. Η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει όσον περιμένουμε ή παλεύουμε να υλοποιηθούν οι στόχοι μας, όσο διανύουμε τα χιλιόμετρα από το ένα σημείο της πορείας στο άλλο. Χαρείτε κάθε στιγμή αυτού του υπέροχου θείου δώρου που λέγεται ζωή. Χαρείτε ακόμα και τις αποτυχίες σας, τις απογοητεύσεις και τις ανατροπές, γιατί και αυτά χτίζουν αυτό που μας καθορίζει, μας δυναμώνουν και μας προετοιμάζουν για να αντεπεξέλθουμε στα επόμενα, στα δυσκολότερα και τα ψηλότερα. Και όπως έχει λεχθεί πριν από αιώνες, το αύριο που σε φοβίζει, μεθαύριο θα είναι το χθες που νοσταλγείς. Συμβουλές δεν έχω να σας δώσω, έχω όμως εισηγήσεις. Από όσα με δίδαξε η δική μου πορεία, δύο βασικές θα σας δώσω εισηγήσεις, προτάσεις. Πρώτο δεδομένο, εκτός από την αγάπη των γονιών σας, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Η αγορά είναι αμήλικτη, αλλά λειτουργεί με κανόνες και αυτορυθμίζεται ακατάπαυστα. Βασικός νόμος της αγοράς είναι ότι ο καθένας παίρνει αυτόν που δίνει. Ο κάθε ένας έχει τη μεταχείριση που ο ίδιος επιφυλάσσει στους άλλους. Η συνεπή σκληρή δουλειά, η επιμονή στην ποιότητα,
η γνήσια μέρημνα και η φροντίδα για το αντικείμενο που ο καθής υπηρετεί αναγνωρίζονται έμπρακτα και ανταμείβονται ανάλογα από την αγορά και το κοινωνικό σύνολο. Όχι με πρόθεση την αποκατάσταση της ηθικής τάξης των πραγμάτων. Όχι, αλλά με κίνητρα αμιγώς ωφελημιστικά. Ο συνεργάτης, ο συνάδελφος, ο προϊστάμενος, ο πελάτης, όλοι αναζητούν την ποιότητα για την οποία είναι έτοιμοι να πληρώσουν. Προσήλωση στην ποιότητα είναι συνεπώς η πρώτη μου εισήγηση. Κοστίζει και κουράζει, παίρνει χρόνο να αναγνωριστεί, αλλά είναι η μοναδική ασφαλής επένδυση σε έναν περιβάλλον εξόχως αβέβαιον και αμήλικτα ανταγωνιστικό. Με άλλα λόγια, ό,τι μα ό,τι και αν κάνεις, κάμε το καλά. Εάν είχα τη δυνατότητα να υποβάλω και δεύτερη εισήγηση, αυτή θα ήταν η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και η σταθερή εξοικείωση με τις νέες εφαρμογές. Αυτό που επισυμβαίνει με την ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι ασύλληπτο, όπως ασύλληπτες είναι και οι ταχύτητες με τις οποίες εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της καθημερινότητας μας. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά όποιον και αν είναι το όνομα του, το νόημα είναι ότι κανένα μα κανένα επάγγελμα σε οποιοδήποτε τομέα ή υποτομέα της οικονομίας δεν μένει ανεπηρέαστον από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το εύρος της επιτυχίας είναι ευθέως ανάλογο με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία ο καθένας προσαρμόζεται και αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία. Κυρίες και κύριοι, η πατρίδα μας έχει περάσει μέσα από μια κρίση που δεν έχει προηγούμενος σε καιρόν ειρήνης. Κρίση κυρίως χρηματοοικονομική, η οποία όμως εξελίχθηκε σε μείζωνα κρίση αξιών. Η κατάρρευση της οικονομίας που ξεκίνησε το 2011 και κορυφώθηκε το 2013 είχε περισσότερα από έναν αίτια, τα οποία δεν είναι ούτε η ώρα ούτε ο χώρος να τα αναλύσουμε. Έχει όμως σημασία να πούμε ότι εκείνη η καταστροφή μας έδωσε μια καταπληκτική δεύτερη ευκαιρία. Αφού η χρεοκοπία ήταν συντεταγμένη, ήταν και διαχειρίσιμη. Οδυνηρή και με φρικτά επακόλουθα, αλλά διαχειρίσιμη. Οι παραγωγικές δυνάμεις ανασυντάχθηκαν γρήγορα, έφτιαξαν σχέδιο, διαμόρφωσαν οδικό χάρτη και με συνέπεια υλοποιούν τα επιμέρους στάδια. Με τον πλέον μεγαλοπρεπή τρόπο κατανοήσαμε όλοι ότι ο κίνδυνος είναι κοινός και κοινή η μοίρα όλων. Κινηθήκαμε με σοβαρότητα και καταφέραμε μέσα σε χρόνον τετέ να αποκαταστήσουμε στοιχειώδεις συνθήκες κανονικότητας στη λειτουργία της οικονομίας. Διαψεύσαμε όλες τις προβλέψεις, κερδίσαμε όλα τα στοιχήματα. Αναγκάσαμε κολοσσιαίους μηχανισμούς ειδικών και εμπειρογνωμόνων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Διεθνής Οίκη Αξιολόγησης. Τους αναγκάσαμε όλους αυτούς να αναθεωρούν συνεχώς επί το καλύτερο τις προβλέψεις τους για το ρυθμό ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Τι κάναμε και τα καταφέραμε? Με τη βοήθεια εταίρων και συμμάχων, σχεδιάσαμε ξανά τη θεσμική μας διάρθρωση, καταργήσαμε ατέλειες, διορθώσαμε λάθη, εισάξαμε συστήματα ελέγχου και δικλείδες ασφαλείας. Μα κυρίως και πρωτίστως, επιστρατεύσαμε βαθιά ξεχασμένες αρετές της φυλής μας και αξιοποιήσαμε το πολυτιμότερο εχώριο αγαθό, αυτόν το καταπληκτικό ανθρώπινο κεφάλαιο του τόπου, την πρωτογενή ύλη που συγκροτεί τις κοινότητες και φτιάχνει τα έθνη, των ανθρώπινων πλούτων που εμφυσά ζωή στα μέσα παραγωγής και τα διατάσσει σε συντεταγμένη διεργασία μέσου και αποτελέσματος. Όπου κι αν ήταν ο συμπατριώτης μας την ώρα του μεγάλου κινδύνου, κατάθεσε την ψυχή του σε έναν απεγνωσμένο αγώνα διάσωσης του τόπου. Ο εργάτης, ο επιχειρηματίας, ο υπάλληλος των ιδιωτικών και των δημόσιων τομέων, ο αυτοεργοδοτούμενος, ο βιοτέχνης, ο εκπαιδευτικός, ο καλλιτέχνης, ο λειτουργός του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, όλοι. Ακόμα και ο άνεργος, με ανίποτη αξιοπρέπεια, σήκωσε το βάρος της απελπισίας του σιωπηρά, με το κεφάλι ψηλά και διευκόλυνε τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών μέτρων. Έτσι τα καταφέραμε, με το ανθρώπινο κεφάλαιο του τόπου. Σε αυτόν το κεφάλαιο, ενεργά και υγιή κύτταρα θα είστε όλοι εσείς από αύριο. Και αν καταχρούμενος στην περίσταση μπορούσα ένα πράγμα να σας ζητήσω, αυτό θα ήταν συμμετοχή. Συμμετοχή στα κοινά. Συμμετοχή στη διεργασία του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθε της πατρίδας σας. Συμμετοχή στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων που καθορίζουν την καθημερινότητά σας. Συμμετοχή στη συλλογική αξίωση για μια πατρίδα πρότυπων αστικής, ευνομούμενης και ευημερούσας δημοκρατίας. Από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνίου. Σας παρακαλούμε όπως παραμείνετε στη σκηνή για τις εταιρικές βραβεύσεις των διακριθέντων αποφύτων σε προγράμματα σπουδών με βάση τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. We now proceed to the corporate awards for the best graduates from various programs of studies. Η εταιρεία Καϊμπέλα βραβεύει την Άντρια Γιάνγκου ως την φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου αισθητική του Intercollege Λευκοσίας. Παρακαλούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσελή εκ μέρους της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. The first best graduate for the Intercollege Nicosia Bachelor Degree in Aesthetics is Andrea Yangu. The award will be given by Mr. Kostandinos Katselis, representative of Kaibela. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσελή. Η εταιρεία Juliette Armand βραβεύει την Ραφαέλα Ανδρέου ως την φοιτήτρια με την δεύτερη καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου αισθητική του Intercollege Λευκοσίας. Παρακαλούμε την κυρία Ιωάννα Χριστοφή εκ μέρους της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. The second best graduate for the Intercollege Nicosia Bachelor in Aesthetics is Ραφαέλα Ανδρέου. The award will be given by Mrs. Ιωάννα Χριστοφή, representative of Juliette Armand. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστοφή. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού βραβεύει την Ροξάνα Νέμες ως την φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege Λευκοσίας. Παρακαλούμε την κυρία Ελίνα Χριστοφίδου εκ μέρους του οργανισμού, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. For the Intercollege Nicosia Bachelors in Culinary Arts Management, the award is given to Roxana Nemes. We invite Mrs. Ελίνα Χριστοφίδου, representative of the Cyprus Tourism Organization. Παρακαλούμε την κυρία Χριστοφίδου, όπως παραμείνει στη σκηνή. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού βραβεύει επίσης τον Ανδρέα Ιουλιανό ως τον φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του Διπλώματος Επισιτιστικές Τέχνες του Intercollege Λευκοσίας. Εκ μέρους του Ανδρέα Ιουλιανού, το βραβείο θα παραλάβει ο συντονιστής του προγράμματος, κ. Νικόλας Ορφανίδης. For the Intercollege Nicosia Diploma in Culinary Arts, the Cyprus Tourism Organization Award goes to Andreas Iulianos. Mr. Nicolas Orfanidis, coordinator of the Culinary Arts Program, will receive the award on behalf of Andreas Iulianos. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού βραβεύει τον Χρύσανθο Γεωργίου ως τον φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του πτυχίου Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του Intercollege Limassol. For the Intercollege Limassol Bachelors in Hospitality Hotel Management, the Cyprus Tourism Organization Award goes to Χρύσανθος Γεωργίου. Επίσης, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού βραβεύει την Βικτόρια Πάντσεβα ως την φοιτήτρια με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του Διπλώματος Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του Intercollege Larnakas. For the Intercollege Larnaka Diploma in Hospitality, Hotel and Restaurant Operations Management, the Cyprus Tourism Organization Award is given to Βικτόρια Πάντσεβα. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστοφίδου. Η εταιρεία VTT Βασιλικό Limited βραβεύει τον Μιχάλη Μιχαήλ ως τον φοιτητή με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση του ανώτερου διπλώματος τεχνικός αερίων καυσίμων. Παρακαλούμε τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπως προσέλθει για την απονομή του βραβείου. For the Intercollege Nicosia Higher Diploma in Gas Technician, the VTT Vasiligo Limited Award goes to Michalis Michael. We invite Mr. George Papanastasiou, General Director and Chief Executive Officer of the VTT Vasiligo Limited. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαναστασίου. Ο πρόεδρος του Intercollege, Dr. Εμίλιος Σολομού, θα απονείμει τώρα τα βραβεία καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης ανά επίπεδο σπουδών στους φοιτητές του Intercollege Λευκοσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. The president of Intercollege, Dr. Emilios Solomou, will now present the outstanding recognition awards per level of studies to the Intercollege Nicosia, Limassol and Larnaca graduates. We also call on stage Dr. Stylianos Mavromoustakos, executive director of Intercollege Nicosia and Intercollege Larnaca. Καλούμε επίσης στη σκηνή τον Dr. Στυλιανό Μαυρομούστακο, εκτελεστικό διευθυντή των Intercollege Λευκοσίας και Λάρνακας. The Best Graduating Bachelor's Award of Intercollege Nicosia goes to Andrea Yangu of the Bachelor Degree in Aesthetics. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο πτυχίου στο Intercollege Λευκοσίας απονέμεται στην Andrea Yangu του προγράμματος αισθητικής. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο ανώτερου διπλώματος στο Intercollege Λευκοσίας απονέμεται στον Μιχάλη Μιχαήλ του προγράμματος Τεχνικός Αερίων Καυσίμων.
The Best Graduating Higher Diploma Award of Intercollege Nicosia goes to Michalis Michael of the Gas Technician Program. The Best Graduating Diploma Award of Intercollege Nicosia goes to Loizos Baltzidis of the Business Administration Program. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο διπλώματος στο Intercollege Λευκοσίας απονέμεται στο Λοίζο Μπαλτζίδη του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης μεταπτυχιακού φοιτητή στο Intercollege Λάρνακας απονέμεται στην Ελαχαία Τσουφή του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων. The Best Graduating Master's Award of Intercollege Larnaca goes to Ελαχαία Τσουφή of the Business Administration Program. The Best Graduating Bachelor's Award of Intercollege Larnaca goes to Marina Keza of the Computer Engineering Program. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο πτυχίου στο Intercollege Larnacas απονέμεται στην Marina Keza του προγράμματος Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο διπλώματος στο Intercollege Λάρνακας απονέμεται στην Βικτόρια Πάντσεβα του προγράμματος Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. The Best Graduating Diploma Award of Intercollege Larnaca goes to Victoria Pancheva of the Hospitality, Hotel and Restaurant Operations Management Program. Thank you, Dr. Mavromoustagos. We now call on stage Mr. Stathis Mavros, Campus Director of Intercollege Limassol. Στη σκηνή τώρα καλείται ο κύριος Στάθης Μαύρος, διευθυντής του Intercollege Limassol. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης πτυχιακού φοιτητή στο Intercollege Limassol απονέμεται στη Μαργαρίτα Σαχίν του προγράμματος Λογιστική και Χρηματοοικονομικά που προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Middlesex. The Best Graduating Bachelor's Award of Intercollege Limassol goes to Μαργαρίτα Σαχίν of the Accounting and Finance Program, which is validated by Middlesex University. The Best Graduating Diploma Award of Intercollege Limassol goes to Sofia Stefano of the Business Administration Program. Το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητή σε επίπεδο διπλώματος στο Intercollege Limassol απονέμεται στη Σοφία Στεφάνου του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχουμε φτάσει στο κυριότερο μέρος της τελετής, την απονομή των πτυχίων και διπλωμάτων. Παρακαλούμε όπως η Δόκτωρ Σολομού και ο κύριος Μαύρος παραμείνουν στη σκηνή για τις απονομές του Intercollege Limassol. We have now reached the focal point of the ceremony, the awarding of the degrees and diplomas. Will Dr. Solomou and Mr. Mavros please remain on stage to present the degrees and diplomas to the Intercollege Limassol graduates? Intercollege Limassol, Bachelor's, πτυχία. Hospitality, Hotel Management, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Γεωργίου Χρύσανθος. Σταύρου Χριστάκης. Middlesex University Degrees, Bachelor in Accounting and Finance, πτυχία Πανεπιστημίου Middlesex, πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Αλαγιώτη Γεώργιος. Αντωνίου Ανδρέας, First Class Honors. Λαμπής Αντώνης. Παναγιώτου Βασίλης. Φωτίου Χλόη. Σάβα Ευλογία. Σαχίν Μαργαρίτα, First Class Honors. Σαχίν Μαργαρίτα,
Σταυρινίδου Νικολέτα. Bachelor in Business Administration, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, γιατρού Ανδρέας. Κουλουτέρης Ραφαήλ. Μαρόνου Σωτήρης. Μεσαρίτης Άθος. Μιχαήλ Κούλα. Νεοφύτου Γεώργιος. Νικολαίδου Μαρίνα. Παπακυπριανού Περικλής. Βασιλείου Βικτόρια. Ζαχάρη Βανέσα. Διπλώματα, διπλώμας, accounting, λογιστική. Γαβριλίδη Άννα. Γεωργίου Άντρια. Καλού Σιπάν. Ρούσος Νίκος. Business Administration, διοίκηση επιχειρήσεων. Μπαρπού Λουίζα Άντρεα. Ιωάννου Κωνσταντίνος, with merit. Καλού Λιλάβ. Κιτρομήλη Καλλιόπη. Μάρκου Ανδρέας. Ραθασινάμ Τζούλια. Σουριάλ Μόνικα. Στεφάνου Σοφία, with merit. Hotel and Tourism Management, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αμπουρασίτ Φατσίμα. Thank you, Mr. Mavros. Could the Executive Director of Intercollege Larnaca and Intercollege Nicosia, Dr. Stylianos Mavromoustagos, please join the President to present the degrees and diplomas to the Intercollege Larnaca and Nicosia graduates. Παρακαλούμε τον Δόκτωρα Στυλιανό Μαυρομούστακο, εκτελεστικό διευθυντή των Intercollege Λευκοσίας και Λάρνακας, όπως προσέλθει στη σκηνή για να απονέμει μαζί με τον Πρόεδρο τα πτυχία και διπλώματα των αποφύτων των Intercollege Λάρνακας και Λευκοσίας. Intercollege Larnaca, Masters, μεταπτυχιακά. Business Administration, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ατούφι Ελαχέ. Πελιάεβα Μαρίνα. Κατουσίμα Χίλερι. Bachelors, πτυχία, Business Administration, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Bayan Roris Zartu. Ingabira Desire Faith. Zosimo Alexander. Computer Engineering, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κέζα Μαρίνα, cum laude.
του Ιμάνα Μανιουέλ. Hospitality Hotel Management, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Λουκά Νικολέτα. Πάντσεβα Γιούλια. Ουναέκπου Ούτσε Τζόι Σέιντ. Diplomas, Διπλώματα. Business Administration, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημητρίου Δημήτρης. Tobacco Alexandra Luca, with merit. Early Childhood Education, Βρέφωνη Βιοκομικά, Γρηγορίου Αγγέλα, with distinction. Γρηγορίου Χριστίνα, with distinction. Κώστα Χριστάλλα. Νικολάου Μαριάννα, with merit. Παπουλίδου Αλεξία Χατούνα, with distinction. Ζιντιρίδου Αλιώνα, with merit. Hairdressing, Κομωτική, Σκάια Άντρη, with merit. Hospitality, Hotel and Restaurant Operations Management, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Εμέκα Μπεν Κέτσι Λούσι, with merit. Οντιουάλι Σαχίδ Ολασουνκάμνη. Πάντσεβα Βικτόρια, with distinction. Office Administration, Διαχείριση Γραφείου, Ανδρέου Άντρη. Χριστοδούλου Άνδρεα. Κωνσταντίνου Ιωάννα, with distinction. Χατζηθωμά Άντρη. Κυριάκου Σοφία. Λεβέντη Ουρανία, with merit. Λουκαρή Σοφία. Νικολάου Άντρεα. Παρπέρι Λουκία, with merit. Παύλου Χριστιανά. Πέτρου Νικολέτα. Βασιλείου Παναγιώτα, with merit. Intercollege Νικοζία, Bachelor's, Πτυχία, Αισθητική, Aesthetics, Ανδρέου Ραφαέλα. Ηρακλέους Γρηγορία. Καπελίδου Κωνσταντίνα. Θεοχάρου Στέφανη. Γιάνγκου Άντρια, cum laude. Culinary Arts Management, Διεύθυνση Επισητιστικών Τεχνών. Αγαθαγγέλου Χρύσανθος.
Χαραλάμπους Νίκη. Χριστοδούλου Μάριος. Κυπριανού Χαρίλαος. Κυριάκου Αντώνης. Νέμες Ροξάνα, cum laude. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, cum laude. Higher Diplomas, ανώτερα διπλώματα. Automotive Engineering, μηχανική αυτοκινήτου. Αποστόλου Αντώνης. Χαρίτου Χαράλαμπος. Gas Technician, τεχνικός αερίων καυσίμων. Χαραλάμπους Παναγιώτης. Ευγενίου Μάριος, Μέπαινο. Μακρύς Ανδρέας. Μιχαήλ Μιχάλης, με διάκριση. Παπαγεωργίου Άγγελος. Σαμάς Τζον, με έπαινο. Διπλώμας, διπλώματα. Business Administration, διοίκηση επιχειρήσεων. Μπαλτζίδης Λοΐζος, με διάκριση. Computer Technology, τεχνολογία υπολογιστών. Αυγουστής Τέλειος. Χαρίτωνος Μιχάλης. Κατσαντώνης Γιώργος, με έπαινο. Κυριάκου Ανδρέας. Culinary Arts, επισιτιστικές τέχνες, Αγισιλάου Ιωάννης. Αναστασίου Σταύρος. Γεωργίου Σοφία Αλεξάνδρα. Ιωάννου Ραφαέλα. Νασίμ Νάσια. Σοφοκλέους Κυριάκος. Electrical Technician, τεχνικός ηλεκτρολογίας, Χαραλαμπίδης Ανδρέας. Λούκα Λουκάς, με διάκριση. Ιωάννου Λάμπρος. Gas Technician, τεχνικός αερίων καυσίμων, Ανδρέου Απόστολος. Χατζη Ιωάννου Λούκας. Μιχαηλίδης Δημήτρης. Παντελή Αλέξανδρος, με έπαινο.
Hospitality Management, Hotel and Restaurant Operations, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ασπρίς Χαράλαμπος. Kelstrop Petros. Κυριάκου Αλέξανδρος. Mechanical Installations Technician, τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Αγαθαγγέλου Ξένιος. Αντωνιάδης Μάριος. Πιταρίδης Αντώνης. Πιταρίδης Ιωάννης. Σιμητράς Χρήστος. Office Administration, διαχείριση γραφείου, Χαρτουνιάν Στέφανη. Καλογύρου Χριστιανά Αρετή. Κυριάκου Κυριακή. Μεσούρη Τερέζα. Μιχαήλ Φωτεινή. Μιχαήλ Γεωργία. Νεοφύτου Νάταλη. Παναγιώτου Έλενα, με διάκριση. Θεοδόρου Ραφαέλα, με έπαινο. Τόμου Ζουάννα, με έπαινο. Γιασουμή Φρυδερίκη. Pharmacy Technician, τεχνικός βοηθός φαρμακείου. Μάστρου Παρασκευή. Πουτζουρή Κατερίνα, με έπαινο. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Σολομού και τον Δόκτωρα Μαυρομούστακο. Έφτασε η στιγμή για την επικύρωση των πτυχίων από τον πρόεδρο των Intercollege, κύριο Εμίλιο Σολομού, και τον ακαδημαϊκό διευθυντή, κύριο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο. Παρακαλούμε το ακαδημαϊκό σώμα, όπως εγερθεί για αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Με την επικύρωση ολοκληρώνεται και η τελετή. Με το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει δεξίωση στο χώρο που βρίσκεται στα δεξιά σας. Σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Our ceremony will now conclude with the confirmation of the degrees to be conferred by the President of Intercollege and Mr. Haralambos Babadopoulos, Academic Director. We call upon the academic community to please stand for this significant moment. We invite you to join us afterwards for a reception, which will take place on your right-hand side, and we thank you for your presence here this evening. Παρακαλούνται οι υποψήφοι απόφοιτοι να σταθούν όρθιοι για την επικύρωση των τίτλων σπουδών. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Intercollege. Αγαπητέ κύριε Ακαδημαϊκέ Διευθυντή. Ύστερα από σύσταση του Ακαδημαϊκού Σώματος του Intercollege, σας παρουσιάζω τους υποψήφιους απόφοιτους που έχουν εκπληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων τους και κλείνονται άξιοι των διπλωμάτων τους. Ασκώντας την εξουσία που απορρέει από την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Intercollege και ύστερα από σύσταση του Ακαδημαϊκού Σώματος του Ιδρύματος, επιβεβαιώνω την επίσημη αυτή στιγμή τους αντίστοιχους τίτλους σας με όλα τα δικαιώματα και προνόμια που τους συνοδεύουν.
Προς επιβεβαίωση αυτών και των προνομίων, μόλις σας έχουμε απονείμει το δίπλωμά σας. Σας απευθύνομαι τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια.